Dear Chasey Lane, I wrote to explain I'm your biggest fan. I just wanted to ask, could I eat your ass right back as soon as you can? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, Chasey, but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα και στον Βασίλη τον Ζήρα. Περαστικά κιόλας. Καλώς ήρθατε, κύριο Ζήρα. Λοιπόν. Τώρα βλέπει ο Βασίλης την ανακοίνωση. Την ανακοίνωση μόλις ήρθε για την 8:03 πρώτα λεπτά. Ναι. Έτσι για τα δεδομένα που έχουμε. Θα μας τα πει τώρα σε ένα-δύο λεπτά. Αφήστε να διαβάσει λίγο να δει τι και πώς. Ναι. Είναι λοιπόν, πάντως σήμερα... Ξέρω, όλα τα πρακτορία δίνουν συμμετοχή πάνω από 85%. Ναι, έτσι φαίνεται. Έτσι, πριν, πέντε λεπτά, ας πούμε, έδιναν μια συμμετοχή πάνω από το 85%. Είδαμε τις αντιδράσεις των χρηματιστηρίων διεθνώς ήταν θετικές. Έτσι και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα ασιατικά χρηματιστήρια και εδώ φυσικά και στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Λοιπόν, έχει βγει το ποσοστό Βασίλειο, όχι ακόμα. Λοιπόν, συνολικά μαζί με την ενεργοποίηση των ΚΑΚΣ, των ρητρών συλλογικής δράσης, εν πάση περιπτώσει, της υποχρεωτικής συμμετοχής θα πάει στο 95,7%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση που μόλις τη διαβάζω εδώ πέρα, από τα 177 δισεκατομμύρια ευρώ των ομολόγων υπό ελληνικό δίκαιο, μάλιστα, πόσα κουρεύονται, 152 ή ποσοστό 85,8% συνένεσαν στην ανταλλαγή. Μάλιστα. Ένα 5,3 απλώς συμμετείχαν στις συνελεύσεις, και αντιτέθηκαν στην προτινόμενη ρύθμιση. Από τα άλλα. 95,7 λοιπόν εκεί έκλεισε το PSI μαζί με την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης, έτσι. Το γράφουμε και στον τίτλο μας. Βλέπουμε εδώ στο μεγάλη μας οθόνη το σχετικό έγγραφο που εστάλει. Μάλιστα, βλέπετε την ημερομηνία 9 Μαρτίου 2012. Ακριβώς αυτό λέει. Λοιπόν, 20 δισεκατομμύρια ευρώ επίσης ή 69% ήταν αυτοί που συνένεσαν και είχαν ομόλογα υπό ξένο δίκαιο. Άλλο πέραν του ελληνικού. Αγγλικό-Λουξεμβουριανό είναι τα δύο. Ή ομόλογα των ΔΕΚΟ. Μάλιστα. Λοιπόν. Είπαμε τώρα γίνεται αυτό. Μόλις ήρθε το κείμενο, γι' αυτό το βλέπουμε και το διαβάζουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπετε πάντως το βασικό είναι αυτό που σας γράφουμε και στον τίτλο. Στο 95,7 έκλεισε το PSI μαζί με την ενεργοποίηση των ΚΑΚΣ. Τώρα από εδώ και πέρα, Βασίλη. Και αποφάσισαν να παρατείνουν την περίοδο κατά την οποία θα περιμένουν τις τελικές απαντήσεις των υποξένων δίκαιο μέχρι τις 23 Μαρτίου. Ακριβώς εκεί είναι. Να το φέρουμε μπροστά λίγα να δούμε ακριβώς το τέλος του εγγράφου. Τελευταία φράση, Βασίλη, που διαβάζεις. Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Βλέπουμε breaking news εδώ, προσέξτε παιδιά. Τώρα αυτή τη στιγμή είδαμε, το έγραφε και το... Ποιος ήταν, το BBC? 197 δισεκατομμύρια ή 95,7% από το συνολικό ποσό. Ναι. Συνολικά λοιπόν είναι αυτό. Συνολικά μέχρι στιγμής είναι 197 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ 95,7 το βλέπετε, το δίνουμε ταυτόχρονα. Το νούμερο αυτό όπως βλέπετε. Το δίνει και το BBC αυτή την ώρα με έκτακτο δελτίο. Και φαντάζομαι και όλα τα μεγάλα δίκτυα θα διακόψουν και θα δώσουν αυτή την είδηση. Σε κάθε περίπτωση πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες εν πάση περιπτώσει, το βασικό είναι ότι επί της ουσίας έχουμε με έναν πολύ καθαρό τρόπο υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρωθεί το PSI χωρίς να αμφισβητηθεί το εάν το αποτέλεσμά του δημιουργεί, αν το αποτέλεσμά του έρχεται σε αντίθεση με το στόχο για την βιωσιμότητα του χρέους. Του ελληνικού χρέους, έτσι κι αλλιώς θυμίζω ότι οι υπολογισμοί για τη βιωσιμότητα του χρέους είχαν γίνει από την Τρόικα με συμμετοχή 95%. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εκεί πέσα, εκεί κλείσαμε. Έχουμε πάει ακριβώς πολύ κοντά, εν πάση περιπτώσει, στο σημείο όπου θέλαμε. Υπάρχει ακόμη δυνατότητα να αυξηθεί ακόμη παραπάνω αυτή η συμμετοχή. Γι' αυτό δίνεται η παράταση. Είναι προφανές ότι θα ασκηθούν ισχυρές πιέσεις και σε αυτούς που δεν συμμετείχαν ακριβώς. Ούτως ώστε να μπουν. Και έχουμε
όπως όλα δείχνουν, και αναμένεται αυτό να επιβεβαιωθεί σήμερα, γιατί σήμερα θα ενεργοποιηθούν και και οι ρήτρες συλλογικής ευθύνης με την έγκριση του Eurogroup, θα έχουμε στην πραγματικότητα τη μεγαλύτερη διαγραφή χρέους που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του κράτους. Ακριβώς. Και η Ελλάδα θα έχει μια μεγάλη ευκαιρία και σε νέες βάσεις να ξεπεράσει την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Ναι, καλά, φυσικά. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα από μόνο του, γιατί ρωτάνε πολλοί από το πρωί τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ακριβώς αυτό που είπε τώρα ο Βασίλης Ωζήρας. Ότι μπαίνουν οι βάσεις πλέον για να προχωρήσει η ελληνική οικονομία σε άλλο δρόμο. Τώρα αυτό μένει να αποδειχθεί και από τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν. Στη συνέχεια οι κυβερνήσεις. Ακριβώς. Το βλέπουμε στο 95,7 λοιπόν έκλεισε το PSI. Επισήμως είναι αυτά τα στοιχεία. Πριν από λίγο ήρθε το κείμενο εδώ και δόθηκε και παγκοσμίως, όπως είδατε, και σε όλα τα μεγάλα δίκτυα που το ανακοίνωσαν με έκτακτα δελτία. Μάλιστα. Έτσι και διαβάζουμε τώρα και τις λεπτομέρειες. Βλέπει εδώ ο Βασίλης, γιατί μόλις ήρθε, όπως είπαμε, το email και μας δίνει όλα τα σχετικά. Λοιπόν, καθώς λοιπόν έρχονται τώρα τα στοιχεία και με τον πιο επίσημο τρόπο, να πάμε εμείς στην Μαρία Αναστασοπούλου να μας δώσει το σύνολο της ειδησιογραφίας. Και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Που σε Μαρία μου, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στο 95,7% έκλεισε το ποσοστό συμμετοχής ιδιωτών στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Για τα ομόλογα που υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο θα εφαρμοστούν οι ρήτρες συλλογικής δράσης. Συνέντευξη τύπου θα δώσει τη μία μετά το μεσημέρι ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος και το απόγευμα θα συνεδριάσει εκ νέου το Υπουργικό Συμβούλιο. Ικανοποίηση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την επιτυχή κατάληξη του PSI. Στις 15 Μαρτίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου για το ποσό που θα διαθέσει στην Ελλάδα και σύμφωνα με πληροφορίες κυμαίνεται στα 18 με 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για την παροχή ρευστότητας προς τις τράπεζες θα γίνουν και πάλι δεκτά, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μειοπική και παράλογη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη στάση των 5 ασφαλιστικών ταμείων που είπαν όχι στο κούρεμα. Τα 3 μεγαλύτερα από τα ταμεία που είναι εκτός των δημοσίων υπαλλήλων, των σωμάτων ασφαλείας και των δημοσιογράφων. Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η ανεργία το Δεκέμβριο που ανέλθε στο 21% έναντι 14,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Οι άνεργοι έφτασαν το 1.033.000. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά που υπέστη το ΙΚΑ από επίορκους υπαλλήλους στο κατάστημα της Καλλιθέας. Χορηγούσαν παράνομα σε ασφαλισμένους επιδόματα τα οποία δεν δικαιούνταν και μοιράζονταν τα χρήματα. Απεργούν και σήμερα οι φαρμακοποιοί της χώρας. Στην κινητοποίηση δεν συμμετέχουν οι συνάδελφοί τους σε Αθήνα και Πειραιά. Συνεδριάζει στις 11 το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της επικείμενης συνδιάσκεψης του κόμματος το επόμενο Σαββατοκύριακο. Με τουρκική εισβολή στα εδάφη της Συρίας απείλησε ο Αχμέτ Νταβούτογλου εάν κλιμακωθεί η βία στη χώρα. Πολύ μικρές ήταν οι επιπτώσεις από την ηλιακή καταιγίδα που έπληξε τη γη και πρόκειται να προκαλέσει χάος σε τηλεπικοινωνίες και πτήσεις. Το φαινόμενο συνεχίζεται. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, τις βάσεις για την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Europa League έβαλε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 1-0 της Metalist στο Χάρκοβο, στο πρώτο μάτς της φάσης των 16 της διοργάνωσης. Μάλιστα, Μαρία, ευχαριστούμε. Καλή σήμερα. Να ρωτήσω κάτι, Βασίλη, πριν πάμε να δούμε καιρό, εδώ είναι Χριστίνα. Για τα ταμεία, τα ελληνικά ταμεία, τα οποία δεν μετείχαν χτες. Μετέχουν πλέον. Τώρα μετέχουν. Τώρα μετέχουν υποχρεωτικά. Μετέχουν υποχρεωτικά. Με τους ίδιους όρους που μετέχουν και οι άλλοι. Με τους ίδιους τρόπους που μετέχουν και οι άλλοι. Ανήκουν σε αυτούς που δεν συνένεσαν. Ναι. Αυτό έχει καμιά επίπτωση, έχει κανένα νόημα. Τι εννοείς? Δεν συνένεσε, μπήκε σήμερα υποχρεωτικά. Και λοιπόν, τι έγινε? Επίπτωση, αν εννοείς οικονομική, όχι, δεν έχει. Δεν έχει καμιά άλλη επίπτωση, έτσι. Έχει. Μια σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας. Άλλο. Αλλά το ρόλο της αυτή την ιστορία. Ή το πώς σταθμίζει, ποια είναι τα συμφέροντά του. Ο άλλος σου λέει, εγώ είπα. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, Βασίλη? Μου θυμίζει το όχι που είπαν οι βουλευτές στη Βουλή, στο δεύτερο μνημόνιο, και μετά παρακαλούσε να μπουν μέσα. Αφού διασφαλίστηκε. Ναι, αφού διασφαλίστηκε. Η πλειοψηφία ψηφίζει το μνημόνιο. Έτσι, εντάξει. Θα δούμε αναλυτικά έτσι κι αλλιώς μετά. Προς το παρόν, Χριστίνα, σου να μας πει και για τον καιρό. Αλλά ήταν ο κύριος με την κεντρική ενημέρωση. Βροχές έχουμε σήμερα στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Στα βόρειο-δυτικά είναι περισσότερες. Ενισχύονται οι νοτιάδες στο Ιόνιο από το απόγευμα στο 8, τη νύχτα ενισχύονται ακόμα περισσότερο στα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην Βόρεια Ελλάδα ως 10, 18 με 20 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Αργά το βράδυ είναι πιθανό να βρέξει στα βόρεια του νομού. Νοτιοανατολική 3 με 4 που το βράδυ θα γίνουν βορειοανατολική και θα ενισχύθουν.
και μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Συννεφιά στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Ανατολική ψιλόβρεχε τώρα που πας εκεί, όπως είδες. Ναι, ναι. Θα με πάει τώρα ζωντανά στη Θεσσαλονίκη, ψιλόβρεχε. Μα δύο μέρες, είναι η τρίτη μέρα σήμερα. Ναι, έχει. Έλεος μου λένε, έχουμε μουλιάσει. Ναι, εντάξει, ναι. Λέω, τι να κάνουμε. Ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και μέχρι 8 βαθμούς η θερμοκρασία. Το Σάββατο οι βροχές ήταν λιγότερες από την Κυριακή στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Την Κυριακή, καθώς θα πλησιάζει το σύστημα, θα βρέξει στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και τα ημιορεινά της βόρειας χώρας. Θα αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία. Θα έχουμε και ένα ενιαράκι ακόμα, ίσως στο νότιο Αιγαίο, αλλά στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Ναι, ναι, ναι. Και τη Δευτέρα θα έχουμε κρύο. Βροχές, χιόνια στα ορεινά και τα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες τα έχουμε. Και βοριάδες, αλλά όχι ιδιαίτερα ενισχυμένους. 7 και τοπικά 8 μποφόρ ίσως. Βελτίωση και... από πότε βλέπεις? Τετάρτη μάλλον. Τετάρτη. Μάλλον. Τώρα μπαίνουν τα καινούργια στοιχεία. Λέμε και αστιάκια. Θα σας πω. Πρόσεξε καλά. Από Τετάρτη και μετά για πόσες μέρες, για μια μέρα, δύο. Θα σας πω ότι στις 9 η ώρα, στα σύντομα που θα σας πω και την εβδομάδα. Εντάξει, σε περιμένουμε 9 η ώρα. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα τον κύριο Ρωμανιά που ήρθε εδώ κοντά μας. Με ευχάριστα νέα. Ναι. Όπως πάντα, γεια σας κύριε Ρωμανιά, καλώς ήρθατε. Τώρα τα ευχάριστα είναι υποκρίση. Θα τα αναλύσουμε. Σε εισαγωγικά ήταν η έκφραση. Ναι. Σε εισαγωγικά ήταν η έκφραση, λέω. Τα έχετε πει έτσι κι αλλιώς, τα έχετε πει και στο παρελθόν. Θα σας θυμίσω τον περασμένο Μάιο ή Ιούνιο, εδώ στην εκπομπή, εδώ στη δική σας εκπομπή, είχα πει ότι το τέλος του χρόνου, του 2011, η ανεργία θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Ακριβώς εκεί είμαστε. Είμαστε. Με μια υστέρηση βέβαια γίνεται η μέτρηση πλέον, έτσι. Αλλά βρήκαμε ότι τώρα μας λέει η Στατιστική Αρχή ότι είναι 1.033.000. Χθες το βράδυ, επειδή θα ερχόμουν εδώ, έκανα μια νέα προβολή των στοιχείων που έχω για το 2012, το Δεκέμβρη. Ξέρετε τι μου έβγαλε... Για το 12, ναι. Πείτε το. Ναι, ξέρετε τι μου βγάζουν τα στοιχεία τα δικά μου. Ότι το Δεκέμβρη του 2012 η ανεργία θα είναι 1.487.000 άτομα. Αυτό μου βγάζει. 25%. Θα είναι 1.487.000 άτομα. Το λέω τώρα, όπως είχα πει από το Μάιο του 2011, τι θα γίνει στο τέλος του 2011, δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. Είναι ένα μαθηματικό μοντελάκι που κάναμε τις προβολές. Κοιτάξτε. Κάνετε τις προβολές, αλλά από την άλλη πλευρά η οικονομία είναι κάτι το στατικό, κύριε Ρωμανιά. Όχι, δεν είναι καθόλου το στατικό, αλλά προσέξτε. Παίρνουμε τα τελευταία στοιχεία, τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε για τα τελευταία 30 χρόνια. Η χώρα μας έχει ένα μοντέλο ανάπτυξης. Μπορεί να είναι στραβό το μοντέλο ανάπτυξης. Δεν λέω. Έχει ελαττώματα. Αλλά δεν μπορούμε. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν μπορούμε να το καταργήσουμε χωρίς να βάλουμε κάτι άλλο στη θέση του. Δηλαδή, πού οφείλεται η απασχόληση, πού στηρίζεται η απασχόληση στην Ελλάδα? Στηρίζεται κυρίως σε τρεις τομείς της οικονομίας. Καλώς ή κακώς, αυτοί είναι οι τομείς οι οποίοι δημιουργούν απασχόληση. Ναι, ναι. Είναι πρώτα και καλύτερα η οικοδομή, οι κατασκευές γενικότερα. Κατασκευές, τουρισμός κλπ. Αυτά. Ναι, είναι δεύτερον ο τουρισμός και τρίτον το λιανικό εμπόριο. Ναι, το οποίο λιανικό εμπόριο με τη σειρά του και με απόκληση χρονική εξαμήνου επηρεάζει το χοντρικό εμπόριο. Είναι χειρότερο από το άλλο. Που και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει τη μεταποίηση. Με εξάμηνο επίσης απόκληση. Προσέξτε. Αν θα δείτε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κρήτη. Αν θα δείτε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, η οικοδομή έχει πέσει σε όγκο κατασκευών περίπου 36% στο σύνολο της χώρας και 66,7% στην Κρήτη. 66, στην Κρήτη η ανεργία... Γιατί το βάζετε στην Κρήτη, το εντοπίζετε εκεί? Γιατί υπάρχει, φαίνεται πόσο συνδέεται, έτσι, εκτός από τις μαθηματικές προβολές, φαίνεται και με απλή, έτσι, απεικόνηση. Στην Κρήτη η ανεργία ήταν γύρω στο 12-13%. Στις τελευταίες μετρήσεις προσεγγίζει το 20%. 17,7, αλλά με κάποια ανοχή που υπάρχει πάντοτε στις μετρήσεις, προσεγγίζει το 20%. Εδώ φαίνεται ότι η οικοδομή στην Κρήτη έχει πέσει 66%. Φαίνεται άμεσα η σύνδεση της πτώσης της οικοδομής με την άνοδο της ανεργίας. Ναι, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Εκτός δηλαδή από τις μαθηματικές προβολές που μπορούμε και κάνουμε παντού και βρίσκουμε αυτή τη συσχέτιση, φαίνεται αμέσως εδώ. Προσέξτε λοιπόν, ο τουρισμός πέρσι, λόγω των γεγονότων της Αιγύπτου ή δεν ξέρω τι άλλο, παρουσίασε, ήρθανε 1,5 εκατομμύριο παραπάνω τουρίστες, ήρθανε πέρσι. Από το 8 είχαμε συνέχεια πτώση. 10% το 9, 8% πτώση πέραν του. Πέρσι όμως το 11 ανέβηκε. Ένα 10%, 9,5% περίπου, 1,5 εκατομμύριο παραπάνω. Οι μετρήσεις που λέμε δίνουν τώρα,
ναι, μας λένε ότι σήμερα οι tour operators που μας δίνουν την εικόνα θα έχουμε μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τι θα γίνει τελευταία στιγμή, μείωση περίπου 30% σε σχέση με πέρυσι. Ασφαλώς δεν θα πάει εκεί. Ναι. Πάντως φαίνεται ότι και ο τουρισμός θα έχει, σε σχέση με πέρυσι, φέτος θα έχει μείωση. Υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο περίπου τουρίστες λιγότερο έρθουν από πέρυσι. Μακάρι να αλλάξει την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείεται. Όσον αφορά το λιανικό εμπόριο, mm-hmm, τι να πω. Το βλέπω. Έχω γυρίσει μέρα όλη την Ελλάδα. Το βλέπω. Έχω γυρίσει όλους τους εμπορικούς δρόμους. Δόθηκαν και χθες στοιχεία το ένα μετά το άλλο. Ναι, δίπλα από το άλλο. Άρα λοιπόν, και μου κάνει εντύπωση. Γιατί ναι, αλλά εσείς είναι σαν να προεξοφλείτε, κύριε Ρωμανιάνη, σαν να προεξοφλείτε. Εντάξει, η εξήγηση, την ίδια πορεία. Η εξήγηση, ναι, δεν, η εξήγηση είναι εύκολη. Ωραία. Έχουμε ναι, λοιπόν κάμψει σε ορισμένους παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και γι' αυτό η ύφεση και γι' αυτό η μεγάλη έκρηξη ανεργίας κτλ. Το ερώτημα είναι, οι κλάδοι αυτοί μπορούσαν να εξακολουθήσουν να έχουν τέτοια ακμή, τέτοια δραστηριότητα σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ούτε το δημόσιο ούτε ο ιδιωτικό τομέα μπορούν να δανειστούν. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το ελέγχει κανεί. Όχι, άλλοι τα αποφασίζουν. Όχι. Είναι όπω ξέρετε και ο Βασίλης τα ξέρει καλά, το μείγμα τη οικονομική πολιτική που ακολουθείται εκάστοτε είναι εκείνο που προδιαγράφει τα πάντα. Εάν λοιπόν έχουμε ένα μείγμα οικονομική πολιτική, το οποίο συνοδεύεται από συρρήγνωση των εισοδημάτων, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό έχει επενέργειε σε ολόκληρη την οικονομία. Μάλιστα. Το θέμα δεν είναι μόνο τα δάνεια. Το θέμα είναι το σύνολο της οικονομικής πολιτικής ασκούμενης. Mm. Τα περί ύφεσης είναι δεδομένα πλέον. Έτσι, mm-hmm, είναι δεδομένα. Είναι μια πολιτική η οποία δεν έχει μέλλον. Ωραία. Ύφεση, δεν έχει μέλλον. Συρρήκνωση των εισοδημάτων λοιπόν καταρχάς στο δημόσιο τομέα. Έτσι δεν είναι. Όχι μόνο στο δημόσιο στο τομέα. Στο δημόσιο τομέα κατ' εξοχήν. Εκεί πέρα έχουν, έχει. Όχι, όχι. Η συρρήκνωση είναι γενική. Η συρρήκνωση είναι γενική. Απλώς είναι αποτέλεσμα των υπόλοιπων. Προσέξτε. Αλλά λεφτά το δημόσιο για να πληρώσει τις συντάξεις και τους μισθούς που έδινε, ενώ το σύνολο να παράσχει το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης, να ικανοποιήσει το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης και της δαπάνης για συντάξεις που είχε τα προηγούμενα χρόνια, δεν το έχει. Προσέξτε, εδώ μπλέκουμε τώρα σε ένα άλλο τομέα. Mm. Μπλέκουμε στο οικονομικό υποσύνολο του συνταξιοδοτικού. Είναι κάτι άλλο. Όχι, το συνταξιοδοτικό με το σύστημα που ισχύει στην Ελλάδα, το σύστημα Bismarck, λειτουργεί με αυτόνομους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Mm. Οι ασφαλιστικοί αυτοί οργανισμοί έχουν δικό τους προϋπολογισμό. Υπάρχει λοιπόν αναλογιστική μελέτη, πάντοτε στην αρχή ξεκινάνε με αναλογιστικές μελέτες και λένε θα εισπράξω τόσα και με βάση αυτά που προβλέπω να εισπράξω θα πληρώσω τόσα. Στο τόσα υπάρχει, ναι, και η κρατική επιχορήγηση. Όχι, θα σας πω. Θα σας πω. Υπάρχει η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας. Κάνα δεκάρι δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά στο σύνολο του συστήματος. Θα σας πω αμέσως. Υπάρχει η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102, η οποία έχει γίνει δεκτή από όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν έχει προβλεφθεί η τριμερής λεγόμενη χρηματοδότηση. Σύμφωνη, δεν δηλαδή, είναι δηλαδή, όχι, Σάσου, δεν είναι σύμφωνη. Εδώ, αυτόν το ζουμί. Η σύμβαση λοιπόν αυτή, η διεθνή, την οποία έχει αποδεχτεί και η Ελλάδα από το 50, έτσι, μαζί με τις άλλες χώρες του κόσμου. Ωραία. Εκεί λοιπόν προβλέπεται ότι επειδή η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική, δεν μπορεί να πει κανείς ότι εγώ δεν ασφαλίζομαι, έτσι, είναι υποχρεωτική. Ωραία. Και υπάρχει πλούσια φιλολογία γιατί είναι υποχρεωτική, αλλά επειδή είναι υποχρεωτική, έρχεται το κράτος και λέει συμβάλλω κι εγώ. Σωστά. Και συμβάλλει λοιπόν με ανάλογα ποσοστά, εν τρίτον είναι στην Ελλάδα, ανάλογα είναι σε όλες τις άλλες χώρες. Ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο οποίος μάλιστα εργοδότης πληρώνει και τα διπλάσια από τον εργαζόμενο, γιατί την αλήθεια πρέπει να τη λέμε, έτσι. Ο εργαζόμενος, ο εργοδότης και το κράτος. Συμβάλλουν και οι τρεις. Παντού λοιπόν, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, αλλά και σε όλο τον κόσμο, το κράτος είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του. Στην Ελλάδα τι έγινε. Στην Ελλάδα το κράτος κατά σύστημα ψηφίζει νόμους, κανονίζει τη δική του συμμετοχή στην τριμερή χρηματοδότηση και μετά δεν πληρώνει. Αυτό λοιπόν ανατρέπει την αναλογιστική μελέτη. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ένα άλλο φαινόμενο. Ένα τελείως διαφορετικό από ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα φαινόμενο. Το κράτος όχι μόνο δεν πληρώνει τη δική του συμμετοχή, αλλά έβαλε χέρι και στα αποθεματικά που είχαν σχηματιστεί από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Λοιπόν. Αυτό είναι το θέμα μας λοιπόν. Σήμερα δεν έχουμε ασφαλιστικά ταμεία. Έχουν καταργηθεί τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι πληρωμές των συντάξεων πλέον είναι κομμάτι δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.
Έχουμε βρεθεί πολύ πίσω. Πρέπει να ανατάξουμε το σύστημα από την αρχή πλέον. Τη καταστροφική κατάσταση η οποία υπάρχει στην αγορά. Στην οικονομία. Αυτό και στην αγορά εργασία. Όλα αυτά που λέει ο κ. Ρωμανιά δεν είναι αποτέλεσμα τη κρίση. Εγώ τα θυμάμαι όλα αυτά που λέει είναι ένα πρίσμα. Κύριε Ρωμανιά, σε κάθε περίπτωση αυτά που μου λέτε εσεί είναι χαρακτηριστικά του συστήματο που προηγούνται σε αυτό το πρόβλημα. Πραγματικό είναι συμβεί. Αυτό που προηγείται. Μόνο τούτο θα πω. Αυτό που προηγείται τη κρίση είναι το ότι το κράτο δεν πλήρωνε. Αυτό που ακολουθεί, που γίνεται σήμερα, είναι το κράτο ότι όχι απλώ δεν πληρώνει, αλλά έχει πάρει και τι αποταμιεύσει εργαζομένων και εργοδοτών. Γιατί συνδέεται και με το θέμα του Μισάη, ούτω ή άλλω, λέω να επιστρέψουμε. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα από πάρα πολύ κόσμο. Τι σημαίνει αυτό, το ύψος δηλαδή του PSI, τη συμμετοχή στο PSI, τι σημαίνει για τα ταμεία που δεν συμμετείχαν κτλ. Είπαμε νωρίτερα ότι το ποσοστό. Μισό λεπτό. Είπαμε νωρίτερα για όσους δεν άκουσαν ότι το ποσοστό με την επίσημη ανακοίνωση είναι στο 95,7%. Το ποσοστό συμμετοχή στο PSI είναι στο 95,7%. Να δούμε πώς μεταδίδεται η είδηση από τα Διεθνή Ειδησιογραφικά Πρακτορία. Θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες ο Νίκος Ανδρίτσος. Έλα, Νίκο. Υπάρχει ομοφωνία ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πλέον ιστορική συμφωνία στην πρόσφατη οικονομική ιστορία ή θα το λέγαμε όλων των εποχών. Αυτό μεταδίδει το Bloomberg. Μιλάμε για μια συμμετοχή 95,7% στο PSI με ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης. Αυτό αφορά ομόλογα αξίας 197 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πώς αναλύεται η συμμετοχή τώρα? 87,8% είναι τα ομόλογα ελληνικού δικαίου που συμφώνησαν σε αυτήν την διαδικασία, στην απομείωση χρέους. 69% των ομολόγων ανήκουν σε άλλο δίκαιο, είτε είναι βρετανικό είτε κάποιας άλλης χώρας. Τώρα, σύμφωνα με το Bloomberg πάντα, υπάρχει μια παράταση μέχρι τις 23 Μαρτίου που δόθηκε στους κατόχους ομολόγων μη ελληνικού δικαίου προκειμένου να προσέλθουν αν θέλουν στη διαδικασία ανταλλαγής. Πάντως, αυτό που τονίζουν σε όλους τους τόνους και στο Bloomberg και στο BBC μεταξύ άλλων αλλά και στο CNN και γενικότερα στα οικονομικά πρακτορία είναι ότι πρόκειται για μια συμφωνία άνευ προηγουμένου η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Υπάρχει παντού, μα παντού, αυτός ο όρος της επιτυχίας, της ελληνικής επιτυχίας. Μα και αυτή είναι η πραγματικότητα, Νίκο. Νομίζω και η ανάλυση που γίνεται στην Ελλάδα αυτή είναι μέχρι στιγμής. Θα πάμε και στον Νίκο το Φιλιππίδη να τον καλημερίσουμε. Γεια σου, Νίκο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, νομίζω ο τίτλος μας τα λέει, είναι σωστός, νομίζω, Νίκο. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία πραγματικά και πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία, έτσι. Είναι 152 δισεκατομμύρια ευρώ καταρχήν που προσήλθαν εθελοντικά. Μιλάμε για ομόλογα ελληνικού δικαίου και η σούμα νομίζω ότι ξεπερνάει οποιαδήποτε εκτίμηση. Τα υπολογίζαμε κοντά σε 147, πήγαν ακόμα πιο πάνω. Είναι 85,8% η συμμετοχή. Όπως πολύ σωστά είπε και ο Νίκος, θα φτάσει το 95,7% με την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης. Πρέπει να σου πω ότι μόλις πριν από λίγο λεφτά ανέβηκε στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης Ανταλλαγών και Παραγόγων. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα κρίνει αν υπάρχει πιστωτικό γεγονός, ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι εντός ημέρας, σήμερα, στις 3 η ώρα Ελλάδος, θα συνεδριάσει για να κρίνει αν υπάρχει πιστωτικό γεγονός στην περίπτωση της χώρας μας, μετά από σχετικό ερώτημα που της έχει τεθεί προφανώς, αν κρίνουμε την προηγούμενη φορά, μόλις πριν μια εβδομάδα. Αυτό τι θα σημαίνει, Νίκο. Από hedge fund, δηλαδή από επενδυτικό κεφάλαιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αυτή θα ολοκληρωθεί στις 23 Μαρτίου, ξανά στις 10 η ώρα το βράδυ. Αφορά την δυνατότητα που έχουν πλέον οι κάτοχοι ομολόγων, τα οποία τα ομόλογα υπάγονται σε διεθνές δίκαιο, δηλαδή σε ελβετικό, σε βρετανικό, ακόμα και σε ιαπωνέζικο, για να προσέλθουν εθελοντικά και να συμμετάσχουν. Ούτως ή άλλως όμως, όπως ακριβώς είπατε, η επιτυχία του εγχειρήματος έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό κρυθεί από την σημερινή, από τη χτεσινοβραδινή πιο σωστά, γιατί χτες το βράδυ στις 10 έκλεισε σχετική προθεσμία. Τώρα τα επόμενα βήματα, Νίκο, ποια είναι? Καταρχάς, θα πρέπει να εξηγήσουμε για ποιο λόγο έχει σημασία και για ποιο λόγο είναι επιτυχία. Έτσι. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, και θα το πάρουμε αντίστροφα. Τι θα συνέβαινε αν δεν επιτυγχάνονταν αν δεν πετύχαινε το PSI. Αυτό που θα συνέβαινε είναι ότι δεν θα είχες νέο πακέτο βοήθειας. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο με αυτή τη μορφή, αλλά από τον Ιούλιο του 2011 ουσιαστικά με την πρώτη απόφαση για την αναδιάρθρωση του χρέους,
Και ένα δεύτερο πακέτο βοήθειας θα έπαβε να υπάρχει και η συζήτηση θα γινόταν από μηδενική βάση. Δηλαδή τα 130 δισεκατομμύρια ευρώ του νέου πακέτου βοήθειας δεν θα υπήρχαν, γιατί προϋπόθεση για να υπάρξουν θα έπρεπε να, ήταν να ολοκληρωθεί το PSI. Μάλιστα, επιτυχώς, ακριβώς. Η μίνιμουμ συμμετοχή για να μην αμφισβητηθεί ήταν το 95%. Και γιατί, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν κάνει μια ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους που έλεγαν ότι μπορεί να φτάσει στο 120,5% του 2020 εάν μεταξύ άλλων γίνει και το PSI και το κούρεμα του χρέους με συμμετοχή 195%. Αυτού του ποσοστού, πάνω από 95%. Ναι. Με βάση αυτό είχαν υπολογίσει ότι ένα πακέτο 130 δισεκατομμυρίων ευρώ αρκεί για να καλύψει, αφού γίνει το κούρεμα, σε τέτοια μέγεθη, 130 δισεκατομμύρια ευρώ φτάνουν για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μέχρι το τέλος του 2014. Εάν δεν συνέβαινε εκεί, είναι βέβαιο ότι όλο αυτό το πράγμα θα ετίθεται και πάλι υπό αμφισβήτηση. Θα πηγαίναμε σε χρεοκοπία, Βασίλη, αν δεν συνέβαινε αυτό, να το πούμε ανοιχτά. Λοιπόν, θα πηγαίναμε σε πτώχευση, σε στάση πληρωμών, το πιθανότερο είναι ότι θα μπαίναμε σε μια διαδικασία χρεοκοπίας εντός ευρώ σε αυτή τη φάση, αλλά εν πάση περιπτώσει κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγεί. Από τη στιγμή που ξανανοίγεις, απλώνεις πάλι τον τραχανά. Όλα είναι ανοιχτά. Και είναι όλα στο τραπέζι. Μάλιστα. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Και ο καθένας μπορεί να θέσει ό,τι θέλει. Δεν μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητας ότι θα πήγαινε στο ένα ή το άλλο σενάριο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια ξεπερνιέται το βασικότερο με την ολοκλήρωση του, με την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI, ξεπερνιέται το βασικό εμπόδιο, το κυριότερο, αυτό που είναι πέρα από οποιασδήποτε prior άξιες, προαπαιτούμενες ενέργειες και οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό έχει να κάνει με τα λεφτά. Έτσι, να πάρεις το έχει δάνειο. Έχει να κάνει με το λεφτά. Χαμηλότερο PSI σήμαινε ότι κάποιοι άλλοι, ο επίσημος τομέας, τα κράτη, ποιος άλλος, θα έπρεπε να βάλουν περισσότερα λεφτά. Και είναι προφανές η στάση τους όλο αυτό το διάστημα. Έδειξε, έδειξε ότι το δεν θέλουν. Έτσι. Ότι αυτό Νίκο, που κυρίως θέλουν να αποφύγουν είναι περισσότερα λεφτά. Είπε ο Νίκος πριν ότι τέθη ήδη και το ερώτημα για το αν θα έχουμε πρόβλημα με πιστωτικό γεγονός. Αυτό τι μπορεί να σημάνει, αν ας πούμε γίνει αποδεκτό ότι έχουμε πιστωτικό γεγονός. Τι σημαίνει αυτό? Σε αυτή την περίπτωση, σε ό,τι αφορά αυτούς οι οποίοι απέφθηναν το ερώτημα και σε αυτούς που το απάντησαν, είναι καταρχήν ότι ενεργοποιούνται αμέσως τα ασφάλιστρα άνοι κινδύνου χρεοκοπίας της χώρας, δηλαδή τα γνωστά CDS. Μάλιστα. Και βέβαια αυτοί που τα εξέδωσαν, οι εκδότες τους, αμερικανικές κυρίως τράπεζες, θα κληθούν να πληρώσουν τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία επένδυσαν σε αυτά. Εμείς δεν πληρώνουμε κάτι. Εμείς στιγματιζόμαστε. Και η αλήθεια είναι ότι στιγματιζόμαστε περαιτέρω σε μια διαδικασία που ούτως ή άλλως είμαστε αυτή τη στιγμή, λέει, σε μια διαδικασία πτωχευτικού δικαίου. Έτσι, σε μια διαδικασία τέτοια βρισκόμαστε. Προφανώς. Και όσο μεγαλύτερο είναι ο στιγματισμός, τόσο πιο δύσκολη, τόσο μάλλον και όχι μόνο δύσκολη, αλλά θα έλεγα ότι θα μας ακολουθάει για πολλά χρόνια, θα είναι η επιστροφή στις αγορές. Μάλιστα. Και σε αυτήν την περίπτωση, καλό θα ήταν να αποφύγουμε το στιγματισμό. Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής, η αλήθεια είναι της εθελοντικής συμμετοχής, βοηθάει την εξέλιξη να υπάρχει αρνητική απάντηση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι τα ποσοστά μάλλον είναι μοιρασμένα για το τι θα αποφανθεί τελικά αυτή η Διεθνής Ένωση. Αυτό το μάθουμε σήμερα, Νίκο. Συνεδριάζει, λέει, μία η ώρα Αγγλίας, τρεις η ώρα Ελλάδος. Λογικά το απόγευμα. Ναι, πιθανότητα σήμερα θα υπάρχει απάντηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεδομένων των συνθηκών, όχι ότι είναι καλό. Έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το πράγμα που γίνεται δεν είναι. Δεν είναι καλό, δηλαδή. Ναι, δεν χαιρόμαστε έτσι. Γιατί το γεγονός του προφανώς. Αλλά λέω ότι δεδομένων των συνθήκων είναι μια θετική εξέλιξη και το δεδομένων των συνθήκων. Η ενεργοποίηση των CDS είναι το μικρότερο κακό. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί, αυτό εν πάση περιπτώσει, το impact στις αγορές δεν είναι τεράστιο με την έννοια ότι είμαστε σε κατάσταση χρεοκοπίας επί δύο χρόνια, δεν ευνηδιάζουμε κανέναν. Το ξέρουν όλοι. Η ενεργοποίηση των CDS δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Το PSI ψήνεται από τον περασμένο Ιούλιο. Άρα και αυτό ήταν μια πιθανότητα. Και δεν έχει τα σύννεφα. Και επίσης και τα ποσά που των ελληνικών CDS είναι μικρά. Δηλαδή είναι 3-3,5-4 δισεκατομμύρια ευρώ, ας πούμε. Βασιλή. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να προκαλέσει ένα κύμα μεγάλης αναταραχής, δεν πρόκειται να κλειδωνιστούν χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κτλ. Για να διευκρινίσουμε, Βασίλη, τα ποσά, ρωτάει ένας φίλος, είναι στην ονομαστική αξία των ομολόγων ή στην τιμή της αγοράς?
Όχι, τα ποσά είναι στην ονομαστική αξία, το κούραμα είναι στην ονομαστική αξία του ομολόγου. Στα λεφτά που πληρώνουμε εμείς. Ναι, αυτό, ναι. Νίκος Ανδρίτσος, μια κουβέντα ακόμα για τα ξένα δίκτυα. CNN και λοιπά. Ναι. Αυτό που επισημαίνουν και θα ήθελα έτσι να συνεισφέρω στην κουβέντα, αυτό που επισημαίνουν πολλοί αναλυτές είναι ότι από μόνη της αυτή η διαδικασία ανταλλαγής και έτσι όπως εξελίχθηκε, με τον τρόπο που εξελίχθηκε και με την επιτυχία με την οποία στέφθηκε, συνιστά και μία ψήφο εμπιστοσύνης, αν θέλετε, στο γεγονός ότι η Ευρώπη μπορεί να φέρει εις πέρας και η ελληνική κυβέρνηση κατ' επέκταση μπορεί να φέρει εις πέρας ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο δεν έχει κανένα προηγούμενο. Μιλάμε για μία αχαρτογράφητη περιοχή. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην ιστορία. Αυτό το επισημαίνουν όλα τα διεθνή δίκτυα. Δεν ξέρω ενδεικτικά αν μπορούμε να δούμε και τι μεταδίδει και το Bloomberg αυτή την ώρα, γιατί είναι διαρκώς σε σύνδεση σχετικά με τα γεγονότα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό PSI καθόρισε τον Dow Jones χθες στη Νέα Υόρκη, την Ασία σήμερα και θα καθορίσει βεβαίως και τη χρηματιστηριακή ημέρα σήμερα στην Ευρώπη. Βλέπουμε ξανά τι μεταδίδει το Bloomberg 95,7. Γιατί βλέπουμε το ποσοστό το 85,8, αλλά όπως σας ανέλησε νωρίτερα και ο Βασίλης Ζήρας και ο Νίκος Φιλιππίδης, είναι η ενεργοποίηση των ρυθμών συλλογικής δράσης που μας δίνει. Νίκο, μη συνεχίζεις, πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Α, εδώ βλέπουμε το BBC, έτσι. Το οποίο έχει φυσικά το ίδιο θέμα, όπως και όλα τα ξένα δίκτυα. Ένα πολύ μεγάλο και μοναδικό γεγονός έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, καλημέρα μου προς το παρόν, παιδιά. Πάμε διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς. Και έτσι και με το ίδιο και θέμα. Με το ίδιο θέμα, να ακούσουμε και απόψεις και άλλων. Και ειδικών και καθηγητών και για την ανεργία και για τα λουκέτα. Θα δούμε την ανεργία, γιατί θα τα πούμε. Να μην σας πούμε μερικά στοιχεία καλύτερα και σας μαυρίσουμε την ψυχή. Διάλειμμα.